Σαν πολίτες Β κατηγορίας, αντιμετωπίζονται τα στελέχη του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής αναφορικά με τις μετακινήσεις τους στο Ανατολικό Αιγαίο για την ενίσχυση των τοπικών υπηρεσιών. Αυτό υποστηρίζει η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, τονίζοντας την ανάγκη να βρεθεί λύση στο ζήτημα της καμπίνας, ώστε οι λιμενικοί να μην περνούν ατέλειωτες ώρες σε καταστρώματα τοπλίων, ταξιδεύοντας από την Κρήτη στο Ανατολικό Αιγαίο. Μας διολογεί ένα εισιτήριο το οποίο δεν διαθέτει καμπίνα. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι τα στελέχη όταν μετακινούνται από εδώ πέρα για το Ανατολικό Αιγαίο είναι 2 νύχτες χωρίς να κοιμηθούν, αμέσως να αναλαμβάνουν υπηρεσία. Υπάρχει περίπτωση πολύ σοβαρή να το στέλεχος να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό το οποίο όταν θα είναι 2 νύχτες εξάρκυπνο να μην μπορεί να ανταποκριθεί και να ανταπεξέλθει και να κινδυνεύει και η ίδια του ζωή. Όπως δήλωσε ο κ. Φακιανάκης, κάθε μήνα περίπου 150 στελέχη λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής καλούνται να μετακινηθούν στο Ανατολικό Αιγαίο, με την κατάσταση ωστόσο να είναι ακόμα δυσκολότερη για τα 25 στελέχη του λιμενικού σώματος σε επίπεδο Κρήτης. Από τις 6 το πρωί μέχρι τις 8 η ώρα που θα αποπλεύσει το πλοίο για το Ανατολικό Αιγαίο, περιφερόμαστε σαν άδικες κατάρες δεξιά και αριστερά στον Πειραιά. Η αποστολή δεν είναι για να πάμε για εκδρομή, για βόλτα, για ψυχολογικούς λόγους της υπηρεσίας για το Ανατολικό Αιγαίο. Είναι υποχρέωση της υπηρεσίας να διαθέσει το ποσό των 30 ευρώ που κάνει η καμπίνα για ένα άτομο για να διανυκτερεύσει και να μπορεί και αυτός να ανταποκριθεί μετά στα καθήκοντά του.